μπράβο να γίνει. Αυτός ο δεσμός, το προσφέρει κάτι όμως.
Είναι σαν ανάπτυξη. Αντί για χαρά, μαζί τη λίγη. Πίσω, δεν θέλω. Καληνύχτα. Τι να κάνω τώρα να του διορθώσω. Άμα δεν το διορθώσω, δεν σε πληρώνω εγώ.
Τι θα κάνω τώρα, άμα το διορθώσω το χαλάσω, τόση ποινίδα. Δεν σου δίνω σέντα να το διορθώσω. Άντε, ήχουσι. Ωραία, να έρθει. Βάλει μια σκουταριά για το σπίτι. Να έρθει. Κάνει. Να έρθει, είπες, ε. Τώρα, μωρέ, πώς θα αγοράσεις το σιγάρα. Επάρτη. Έλα, μωρέ. Ανούλα, Ανούλα. Καλημέρα, κύριε Βασίλη. Αχ, κορίτσι μου. Βλέπεις τραβάω το πρώτο του μήνου. Αχ, δεν μπορώ, αλλά δεν μπορώ. Κοίτα τον αδεπρόκοπο. Κελέ! Ναι, αντρούλη μου. Να σου πω, έφερες τίποτα να φάει το μωρό. Έλεγα να φέρω κανένα κουψί, αλλά μετά θα δείχνω ότι δεν έχει φέρει τότε. Και το ήξερα. Τελικά με τον Αμερικάνο τι έκανες. Διαφωνήσαμε σχετικά με τον πάρο της ελευθερίας του πάρου. Ναι. Α, ναι. Δεν σου πάρει το κυράκι εδώ. Που πρέπει να μαζευτούμε και να φύγουμε. Αυτά να τα πει σε μένα τα πει από τη σφαστάκη. Σε μένα τα πει, ναι. Θα τους καταξώξω με τις κροτιές. Δεν πιστεύω να το κάνετε αυτό. Μα τι αυτά. Παραδουλέψω τεμπέλαρος. Ναι, τεμπέλαρος. Τι να τους είπε, μη με τεμπέλαρος. Δεν λέει για σένα. Για μένα λέει σου λέω. Δεν λέει για σένα, λέει. Αφού ο μάτσος τεμπέλης στη γειτονιά, εγώ είμαι τέτοια. Δεν είναι τεμπέλης. Άρτικος είναι εκείνο που φορά τα ξέρει τον Νίκη. Τον Νίκη, μόνο τον Νίκη, αν το σχεδιστέρει και το φαΐ του ακόμα. Αλλά και εγώ τι να κάνω, δεν μπορώ. Και εδώ τι θα φάμε. Το κουβάτο με τη σπατάτια. Θα πάω να κάνω μια μικρή τράκα στον γείτονά μας στην πύρο. Τρώτα, τρώτα, δεν είναι εδώ. Και δεύτερον, δεν πρέπει να σου δώσω. Κάτω, τρία σπαθί. Τότε θα πάω στην οικογένειά της, θα ψάρω. Δεν ξέρει καλά ημέρα. Αλλά με μάτι για την καλή για την άδρη. Για την οικογένειά, λέω. Πήρε εσύ την οικογένειά. Καλημέρα σας, κυρία Παρασκευή. Ήθελα να σας πω και για όχι, δεν θέλω με την κοινό μου τον Νίκ. Όχι, δεν θέλω με την κοινό μου τον Νίκ. Εγώ δεν τα κάνω αυτά, κύριε Πίπη. Ήμουν πληρώ τα χρυσή μέρα, εις πετάξτε με το δάμι. Σας παρακαλώ, κύριε Παρασκευή, δεν υπάρχει λόγος να φωνάσουμε. Θέλω και μέσα μαμά, θα τα ακούς. Περιμένετε, περιμένετε, ποιο διαμέρισμα λέτε. Αυτό το κουρδί λέτε. Ναι, το διαμέρισμα, το κουρδί, το τεράστιο. Μα δεν είπε πέτα χωρίς να χρυμές που ακούστηκε, κύριε Παρασκευή. Κόψε μου κάτι, να λύθει από το σωστό. Τι να σου κόψω, τι να λύθει. Κόψε μου 500 ευρώ, να λύθει από το σωστό. Αυτά εγώ τα ακούω, περισσέ, κύριε Κιμπή. Ωραία, ωραία, περισσέ, τα ακούτε εσείς. Περισσέ, εμένα κι εγώ στο κουβί, είμαστε πάτσι. Μόνο και μόνο να σου κόψε μια απόδειξη ύψου. Δεν σας λείπω τα χωρατά. Λοιπόν, είσαι ένας κουφάς μου. Όσο! Ηρεμήστε, κύριε Παρασκευή, θέλω να σας πω. Τι είναι, κορίτσι μου, τι τρέχει. Μην τους διώξετε, κύριε Παρασκευή. Πληρώσω εγώ ένα μέρος με αυτά που σου είπα. Εσύ! Α, όχι, όχι! Ο πατέρας σου ξημερώνει να βιάστηκε να βγάλει αυτά τα λεφτά. Τι θα τα δώσει σε μένα? Σας παρακαλώ. Μα θέλω να τον νοικιάσω το διαμέρισμα, δεν γίνεται. Πού τον νοικιάσω? Το ζευγάρι μου έρχεται στο δίπλα διαμέρισμα. Πού είναι σκοτεινό και δεν νοικιάζεται ποτέ. Και θα πληρώνω εγώ την ενοικιά του. Καλά, με καταφέρατε. Και μην του πείτε τι έχω. Καλά, καλά. Και τώρα που έχω βάλει τα λεφτά. Λοιπόν, νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε διαμέρισμα. Αρκετά πια από την τρύπα. Βρήκα προχθές ένα ρεφιλέκι στο κινητό μου. Ωραία. Θαυμάσια. Φερατούλα. Έχει φερατούλα. Θα και το λιαθεί. Ωραία. Τσεκρική θερμανσία. Καλά, αυτό τη χιόνι. Καλά, τότε από μια μέρα του γραφίζω. Ναι, δεν το βάλω. Πολύ καλός άνθρωπος, δεν σπετάξω στον δρόμο στη βροχή. Θα περάσετε βέβαια στο όδιο στο βάθος. Το δίνουμε θεσκότικο. Ελένη, δεν υπάρχουν σκοτεινά δωμάτια, υπάρχουν μόνο φωτεινές ψυχές σαν τις κυρίες Παρασκευής. Τι να διεκτροπήθηκε, ευχαριστώ που μια φορά έχει από πάνω κεραμίδια και δεν θα περνείτε στον δρόμο στη βροχή. Μιλάτε κιόλας. Ναι, μιλάμε, έχει βρεθεί μια τρύπα και μπαίνω να τον δω μέσα. Α, ωραία, θα έχουμε και τρεχούμενο νερό στο δωμάτιο. Συγγνώμη, δεν είναι και τρεχούμενο νερό και κεντρική θέρμη και. Τι να το λέτε, κοιτά! Το τούτο σα για το. Α, σα παρακαλώ, να με τεκμήσετε τώρα μέσα σα. Τι κάνετε σε αυτό, αχά, είναι τη κυρία Φακούντε! Τι κρέστη, σπρώχνει κανένα! Ναι, δεν τη βλέπω κιόλα. Ξέρετε γιατί σπρώχνω. Γιατί κρέστη Φακούντε πίσω από τι τέσσερι πόρτε. Και σπρώχνει. Υπάρχουν και πόρτε. Ναι, υπάρχουν και πόρτε. Και πρώτα απ' όλα πλέον. Σε τότε
ξεχάσουμε να πάμε από μισή κάθε μέρα τις τρώτε. Μη μας πειράζετε. Έχουμε έρθει το σεντόνι. Και βέβαια, αφού όλη μέρα κάτω το κόλλο σου σέγγεται και δεν κάνετε καμία δουλειά. Έλα, 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 κύριε μου, άντε, βοηθείτε, βοηθείτε. Μόνος μου αντικά από την μεταχώρηση. Άντε, τελώντε, τελώντε. Και προσοχή τα πιάτα και τα ποτήρια, μην σπάσουμε, ναι. Ναι, παράκριβος πορσελάνης από το Παρίσι στην Γαλλία. Έλα, έλα, άντε, βοηθείτε, τελώντε. Μόνος μου αντικά από την ολόκληρη μεταχώρηση. Τι θα κάνω μόνος μου. Ναι, κυρία, και που το έβαλες εσύ. Εδώ πέρα και τα μπλά. Τα μπλά, να σου πει. Να τα δω. Μέσα. Άντε. Το σκύλι είναι μεγάλης αξίας. Ανεκτήμητης αξίας. Ναι, βέβαια, Πόσο μεγάλης δηλαδή. Ω, χαίρετε με σκύλι σακούλα. Το σκύλι. Το σκύλι είναι το σκύλι. Το παιδί. Αυτό το σκύλι που λέτε είναι μεγάλης αξίας. Ανεκτήμητης αξίας. Ναι, βέβαια. Το όπλο της Ισπανίας του Ράτσας είναι παστέλα, ναι, και τα κουστά. Ναι, πάνω παιδί. Αυτό βέβαια δεν μπορεί. Αλλά είναι, θέλω το πολύ, να σε κάνουμε μια εξαίρεση. Όχι, όχι, δεν θέλω να σας αδικήσω. Άντε, 50 ευρώ. Όχι, όχι, θα σας δώσω 90 ευρώ. Όχι, έστω, έστω, όχι, έστω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έλα, έλα, τελώ, τι πήγαινε, μόνο κάνει μετά το μισή. Ελέ! Λοιπόν, ευχαριστώ. Παρά αυτό, το κατουστάκο, και πήγε να αγοράσει το γάλα του παιδιού. Και έτσι κάτω, το γάλα του παιδιού. Με κίτρα! Πού πας παίρνει το κομισάρικο, ναι! Θα χάλασε το κίτρα. Κύριε, πάει τι να μπορούσε. Μη μαλώνες, κύριε, πώς και το λόγο μου. Έχω δεν έχω θυματονίκη. Δεν έχεις θυματονίκη. Στεραχώρησε. Στεραχώρησε. Δεν έχω στεραχώρησε από σήκη. Στεραχώρησε στο μέλλον του Ρεπουμπλικό, τον Ερυθρό του. Έχω το όντο του Χίστρα. Και στο Ερυθρό του Ρεπουμπλικό, τον Ερυθρό του. Και στο Ερυθρό του Ρεπουμπλικό, Καλά, τι πώς είναι.
Υπάρχει άλλο τρόπο, κύριε Πίπη. Δεν θέλω χρήματα. Τι ήθελε? Θέλω να με πληρώσει με εισίδο σου. Εισίδο σου. Το ξέρω βέβαια ότι είναι γλυκούλη και με κολατιέμαι. Αλλά τι να κάνουμε. Μου είχε λίγο δύσκολο να απαντήσω και τη γυναίκα. Αλλά άμα είναι να πράξεις με τα νύχτα, κομμάτια να γίνει. Ας πάει και το παλιάβολο. Θα πω ότι με στα πλάτες και πήγε να πω εξαρτήσω. Μα για ποια με περάσετε κύριε Πίπη, δεν εννοούσα αυτό. Α, εσείς δεν μου πω. Θέλω να μου το βάσετε. Ε, σας παρακαλώ. Είναι η γυναίκα μου. Για πας, δεν μου κολλάζετε. Μα το δωμάτιο θέλει υπογιάζουμε, φρεσκάρισμα, πώς θα το νοικιάσω έτσι. Κι εγώ τι είμαι, ο ασπιτζής της γειτονιάς, εγώ είμαι καλλιτέχνης. Κάτι σκέφτηκα, μου έρθει μια ιδέα. Τι λέει, δεν βάζει και λεφτά.
Νίτσα! Δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα έτσι πιεστικά.
Αν θέλεις, άφησέ με να περάσω το βράδυ μας εδώ. Δεν θα μας δει κανείς. Όχι, δεν φταίς Μα σα τσακάνια, πορτρέτο. Να παρακαλώ να μας
σου το δείξει. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ό,τι δεν χρειάζεται, αλλά το δείξει. Με ενδιαφέρει η γνώμη. Δεν σπίσα όλα. Όχι, τι με ενδιαφέρει. Εδώ είμαστε όλοι μια αυλή. Δεν έχω πάρει σπίτι σα. Παίρνω ένα παγιά του σιγάρα. Έρχεσαι στο δικό μου. Πάρε τι θε να έχει τίποτα. Δεν σπίσα όλα. Ναι, κύριε Πίπη. Όχι, έρχεται να σπίσα όλα. Λέγαμε εδώ με τον κύριο Αλεξίου, το καινούργιο μα γείτονα. Από εδώ είδε την ιδανή. Δεν ξέρετε, κύριε. Μα γνώρισε. Άι, βέβαια, συγγνώμη, πρέπει να τη βάλετε θερμόμετρο. Λοιπόν, ξέρετε, κοιτάξαμε τη σπινή σαφουλά. Θέλω να μα φέρετε και εδώ το πορτρέτο που σα έχω κάνει, που ξέρετε, για να το δείτε κύριε Φλεπτούνικα. Όχι τώρα, μην την ερωτήσουμε την κοπέλα, δεν το σύγχρονο. Δεν γίνεται έτσι, έτσι, έτσι γίνανε τα πράγματα. Μα πει εγώ τι είναι εύκολο. Βεβαίω. Α, ναι, με ενδιαφέρει η γνώμη σα, βέβαια, διότι είναι ένα κομμάτι τέλειο. Απεικονίζουν όλε τι επιμελέ, τέλεια μα το καμπάκι. Είδατε, τέλειο αυτό, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Αυτό μου τους είχες μικρού. Το μουσείο. Ναι, είχες πάσει ένα παράθυρο και θέλω να το καλύψω, μην παίγει ο αέρας μέσα. Βέβαια, βέβαια, είναι τέλειο. Της έχω πέτει κάτι άλλο. Να σε παρακαλέσω να δώσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Τις πήγες αλλού. Για δουλειά. Άμα λέτε, θα το δεις, θα το δεις. Κρατήσω να μην σας πήγει, έτσι. Σας θαυμάζει πολύ. Μου είπε ότι είναι μια αφορμή να κάνει το καλύτερο του άλλου. Βασικό, άντε το εμένα. Δεν θέλω να τον απογοητεύσω. Πρέπει πάντα να έχουμε λύση για τη σχολή. Αν είστε ελεύθερος και θέλετε, μπορείτε να περάσετε το βράδυ ή να πάρουμε ένα τάξη. Δεν σας το προσφέρω εγώ, αλλά και δεν. Ευχαρίστω, ναι. Με τι ασχολείστε. Καλημέρα, κυρία Μέντα. Στο καλό. Δεν μου απαντήσω. Μπορείστε. Με τι ασχολείστε. Μπράβο, με συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Α, με συγχωρείτε. Μελίτα! Ας το ανέρεις εσύ. Μπορεί να πηγαίνει να πάρει και ένα γλυκό. Δεν έχουμε ανοιχτή, Μπορεί.
Θέλεις τώρα να κάτσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Εντάξει. Άμα δεν έχεις όρεξη, δεν πειράζει, συνεχίσουμε μετά. Όχι, δεν πειράζει. Να
Θεός κάθε του χρόνο. Μόλις αρχίζω να πες, μια ουράνια με στη φύση γίνεται. Μου επιτάμενε μια διακοπή. Επί της ουσίας. Ναι, ναι. Μπορείς. Μπορώ να φάω χαρτά, έχει να πάρει για στη γυναίκα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Πήγα να συμμαζεύω το δωμάτιό σας, αλλά δεν ήσταν εκεί. Και τι κάνατε, δεν κοιμάζω τη σπίτι σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραίος καιρός, έτσι, κυρία. Αγαπούσε πάρα πολύ τον άντρα της. Αλλά ξέρετε, έφυγε και ένα πόλεμο εκεί πάνω, στην Τσεχοσλοβακία. Και έφυγε, γι' αυτό δεν ξανακύρισε. Αλλά αυτή τον αγαπούσε πάρα πολύ, ναι. Και τώρα είναι που θα επιστρέψει. Ναι, έτσι είναι. Τι ξέρεις, ε? Όχι. Εδώ πάνω, με τη μαζί μου. Να σου πω, κύριε Λέρη, πάρε αυτό το κατοστάκι. Επειδή είναι πάρα λίγο κάθαρα, θα το ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπο μου. Να το χαλάσω όλο. Όλο. Και αν μπορείς, γύρισε. Και εσείς τι θα κάνετε, θα δοκιμηθείτε εδώ. Έχουμε και δοκιμή να κοιμόμαστε. Ωραία, λοιπόν, πηγαίνετε στην πλάτα σας, εγώ θα πάω το καφέ σας και ό,τι άλλο θέλετε. Γεια σας. Μα ήταν ανάγκη σήμερα να αφήσει καλό ποτέ. Βρε παιδί μου, τι να κάνω, δουλειά είναι αυτή. Βέβαια, σήμερα ήταν γενέθλια η πόλη μου. Πρέπει να κάτσω εδώ πέρα να ψηφιστώ. Καλά, βλέπει. Στο πανηγύρι στη Λάρισα. Θα κάνω πάνω από 2.000 γραμμές. Έτσι και τα δωράκια να σου κάνω και θα βάλουν στην άκρη και τα τυπογραφικά. Εγώ δεν θέλω δώρα. Εσένα θα. Βρε παιδί μου, τι να κάνω, να του γελάσω σε τρόπο. Αφού εγώ δώσω το λόγο. Βρέχουν το, βρέχουν το. Τόσοι άνθρωποι εδώ πέρα, όλοι οι φίλοι μα, κάνουν το σε ευκαιρία. Γεια σου, πουλάκι μου, γεια σου. Σε καλό, πατέρα. Γεια σου, πουλάκι μου, κύριε Φούλα. Μα τι. Φύγετε, κύριε Λεξού, σας παρακαλώ. Ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για χθες, αλλά μου έτυχε κάτι έντυπο. Θα μπορούσατε να με έχετε ενημερώσει. Δεν μπορούσα, πιστεύω. Δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν και ο πατέρας. Θα θέλετε να έρθω σήμερα. Θέλω. Ωραία, σήμερα θα μπορείς. Δεν χρειάζεται. Σήμερα είναι όλοι αυλοί που χρειάζονται. Έχετε γίνει αυλιά. Να ζήσετε. Σας ευχαριστώ. Απόψε όπως δείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Αλεξίου μου. Θες κύριε. Λοιπόν, έχω και ιδέα. Πάω στα σπίρτα, βάζει τα τσιγάρα. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Πάτε, σαν δικά σας. Τι θα θέλετε. Λοιπόν, κύριε Αλεξίου, μένετε πολύ καιρό δηλαδή εδώ και τις προάλλες δηλαδή που ήθελατε να πάτε για τσάι δηλαδή στο καημένο το κοριτσάκι εδώ στην Εσπινή Δανούλα, το έχετε τρελάνει δηλαδή 5 λεπτά είπατε να αργήσετε και κάνατε μια ώρα δηλαδή, έτσι. Ναι, τώρα, έλα. Τώρα την Εσπινή Δανούλα, για αυτή λέμε, βέβαια. Βέβαια, καλό κοριτσί, αυτό άγνωστο όμως. Και κοίτα, πρόσεχε, μην το στενοχωρήσεις. Να προσέχω. Ναι, να προσέχεις. Διότι ο κόσμος είναι κακός. Τι είναι αυτό, άρα. Έχω τον λόγο σου. Έχει τον λόγο, κύριε. Μπράβο. Είσαι καλό κορίτσι. Και έτσι κάτι. Ανούλα, δε σπίτι, Ανούλα. Δε σπίτι, Ανούλα. Σας έφερα κάτι. Εμένα. Ναι, δεν σας. Άμα. Ένα πουλί. Πουλί μου βγήκε. Το γάμιλος είναι. Όχι. Τι είναι στο το γάμιλος. Είναι η Βεβέ. Δίκαια. Όσο κοιτάω, τόσο μου μοιάζει με το Βεβέ. Ναι. Καλά βέβαια αυτό είναι αφηρημένη για την τώρα. Αλλά η ουρά, δείτε, είναι έτσι. Έχει ρούχα μεγάλα πόδια. Είναι μελετημένο για να τους κάνει καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστείτε τώρα. Είναι το δώρο σας δηλαδή. Για σήμερα το βράδυ με τα γενέθλιά σας έτσι. Τέλος πάντων τα γενέθλιά σας. Τι κάνουν σου γύρω στα γενέθλια. Γλυκά. Εγώ να πηγαίνω, με περιμένουν.
Ε, όχι και σαν μαστριέ. Έλα, θα μαστριέ είναι εγώ. Έχω χτίσει μια μεγάλη πλάκη που περιμένω, βέβαια, με έναν Αμερικάνο. Βέβαια, μεγάλη πλάκη, τεράστια πλάκη. Για 2.000 μου σα. Πέντε 2.000, δεν είναι και άσχημα. Όχι, δεν είναι καθόλου άσχημα λεφτά. Ναι, βέβαια. Πάσα τα λεφτά σκέφτομαι να πάω κάπου έξω, στην εξοχή. Να βλέπω προβατάκι στη θάλασσα και μακούλε να βρω στο τσαλιμπάκι. Ναι, όχι, να βλέπω. Σκέφτομαι να πάρω και σα πω. Σάρτετε. Ω, πράγμα, να δείτε. Λέω να πάρω και τον άλλο. Ποιον άλλο. Έλα. Ξέρεις κύριο, τον άλλο, τον τύπο. Α, τον κύριο Αλεξίδη. Ναι, μπράβο, αυτό. Χωριό που φαίνεται, κολλάω. Α, όχι, παρεξηγήσατε. Έλα τώρα, που παρεξήγησα. Έλα, να τέλειω που παρεξήγησα. Τέλος πάντων, είχε καλό κορίτσι, ναι, και πρόσεχε. Γιατί ο κόσμος είναι κακός. Και εσείς είστε τόσο καλοί, αυτό, τέλος πάντων, χρόνια πολλά, να ζήσετε, να ζήσετε, πότε επιθυμείτε, εγώ να πηγαίνω, να γυρνιά. Με συγχωρείτε, το ξέχασα. Σας ευχαριστώ πολύ, δεν σπίγησα τώρα. Εντάξει, δεν ήταν άλλη, δηλαδή, να πάρω και λίγα για τη γυναίκα μου, να πάρω και λίγα για μένα, και λίγα για το διαστήριο, και λίγα για όσα χρειαστούν, και εγώ πάω μέσα. Μάγουλο με μάγουλο. Δεν είναι πολύ ωραίο ο ρόλο. Ναι, πράγματι, ωραίο ο ρόλο. Αλλά γιατί κουρεύει τον.
Thank you.
ωραία αυτό. Μόνο που πρέπει να ζεστά τώρα. Πέρασες τόσες βροχές για να βρεις σε μένα, φέρνοντας κόφτες με φως να νυφθώ. Πέρασα τόσες ώρες για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σλογαλιά να κρυβώ. Μου καμπύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώτα κάτι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως θα γίνει, σου ζητούσα. Και γυρνούν τα καλοκαίρια και με παίρνουν να βρεθώ κοντά σου. Σε θέλω, σε θέλω, σ' Δεν πιστεύω για πάντα! Θα σώψω αυτή που χωρίζουν να
λίγο και δεν ασχολούμαι με την πολιτική. Θέλετε να σα βοηθήσει, κύριε Μελίνα? Όχι, ευχαριστώ. Μόνο από αυτή τη γοητοσούλα. Τα υπόλοιπα πράγματα μου θα του κλείσω σε αυτό το καφέ. Να δώσετε και χαιρετίσματα από την Παρασκευή. Και από μένα, τι πω. Μα δεν σε ξέρει. Καλά τώρα, λεπτομέρειε από εσά δεν σε θυμάται. Ένα δωράκι. Από εμά. Για εσά. Με όλη μα την αγάπη. Δεν σ' αδείξαν, είναι το σίγουρο. Γιατί το λες? Πώς μπορείς, η μικρή περιμένει παιδί όπως θέλετε κι εσύ. Μελίνα, να σου εξηγήσω. Και τι θα γίνει. Είναι το τάδι μου απελπισμένος. Μελίνα, σε βάζω, άκουσε, Μελίνα. Νίκο, Μελίνα, στάσου.
εκείνο το πανηγύρι στη Λάρισα να την προσέχει την κυρία Λεπού. Μην την αφήσει με μόνη σου. Δεν θα την αφήσω. Και το αγκάθο του δράσου και την αφήσει. Πηγαίνετε με την ησυχία σα. Κορίτσια, κορίτσια, ελάτε. Έφυγε ο μπαμπάς. Έφυγε. Ναι, ναι, έφυγε. Πήγε στον γιατρό. Αχ, να πάμε. Να πάμε. Λοιπόν, πήγε. Αλλά όταν έρθει ο κυρνώντας μας, θα πρέπει να το δασεί. Εντάξει, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε τι χαζές είμαστε. Εσύ θυμά. Δεν ξέρω, κάντε Πάτε, καλό. Ελένη. Κύριε Νίκο, εγώ είμαι. Έφυγε ο πατέρας της. Έφυγε, πάμε. Δεσποινή Σανούλα, δεσποινή Σανούλα. Σας περιμένει ο νυμφίος σας. Ας πω το κεφάλι. Άννα. Όχι. Είναι καλύτερο να μείνουμε χώρα. Άννα, έτσι όπως είπα τα πράγματα, δεν μπορώ να σε πείσω. Μόλις έρθει ο πατέρας σου θα του μιλήσω. Δεν έχεις να πεις τίποτα στον πατέρα. Μα δεν γίνεται. Πρέπει να σε παντρευτώ. Πάψε με. Αυτό το πρέπει να μου πάει τα αυτιά. Δεν μπορώ να το πω. Από μικρή ονειρευόμουν να με παντρευτεί κάποιος. Όχι γιατί θα πρέπει να το κάνεις, αλλά γιατί θα με αγαπάσεις. Θα το θέλω. Κι εγώ θα το ήθελα, μόνο που ήταν κάπως ξαφνικά τα πράγματα. Σταμάτα. Ξέρω τι σε δίνεις. Ξέρω τι είσαι έτοιμος για κάθε θυσία. Αυτό είναι που με τρομάζει. Η θυσία σου. Δεν θέλω να θυσιαστείς. Δεν θέλω να σπουδώ εγώ. Δεν μπορώ, κύριε Σπίτι. Όταν είμαι κοντά, ένας κόμπος ανεβαίνει στο λαιμό μου και με πνί. Γι' αυτό, μιλήστε της εσείς σαν πατέρα. Γιατί παιδάκι μου, εγώ τι νομίζω, έχω κόμπο, εγώ έχω διπλό κόμπο. Έναν από μέσα στην αλή που με πτήσει σαν εσένα και έναν από φουλάρι μου, γιατί φουλάρι. Περιμένετε, περιμένετε. Ανούλα, πιστεύεις, Ανούλα! Ναι, κύριε Σπίτι. Λοιπόν, θα πάρω εγώ τον ρόλο. Το λόγο της Φινσανούλα. Από εδώ ο Τάσος. Ο Τάσος και εγώ, δηλαδή εγώ και ο Τάσος, δηλαδή ο Τάσος και εγώ θέλαμε να ζητήσουμε το χέρι σας. Να σας παντρευτούμε εγώ και ο Τάσος. Δηλαδή ο Τάσος θέλει, πες και εσύ τίποτα. Φανούλα, τα ξέρω όλα. Ποιο? Τέλος πάντων, εδώ δεν έχουμε παντρεία, έτσι δεν έχει άλλο. θέλαμε να ρωτήσουμε τέλος πάντων, να σας παντρευτεί ο κύριος Αλεξίου. Ας μην μιλάμε. Όχι, όχι, να μιλάμε, να μιλάμε. Ναι, βέβαια, να μιλάμε. Να σπαθευτεί. Όχι. Δηλαδή, αν είναι και. Δεν αρνείται αυτό. Εγώ δεν. Εσείς δεν κάνετε, δεν τον αγαπάτε. Κάτσε, περίμενε. Αυτό δεν τον αγαπάει. Και αν του πει πάνω, δεν μπορεί να γίνει. Άρα και το παιδί. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί. Δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί εγώ δεν έχω Όχι, 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 δεν σπίσα νουλά. Εγώ τα απαγορεύω αυτά. Δεν είναι πράγματα της Εκκλησίας αυτά. Με τίποτα δεν σπίσα νουλά. Ναι, ναι, ναι. Τι γιατί να πέφτουν αυτοί κιόλας. Είναι το σπίτι εδώ. Σας αγαπάνε, σας αγαπάνε πολύ. Ο Τάσος. Σας αγαπάει πολύ ο Τάσος. Ο Τάσος είναι καλό παιδί και σας αγαπάει πολύ ο Τάσος. Σας αγαπάει. Είσαι πολύ καλό παιδί. Σε ευχαριστώ. Αλλά τώρα είμαι λίγο κουρασμένη. Θα τα πούμε το πιάλι. Εντάξει, πηγαίνετε να ξεπρώσετε τη Σπινσάνουλα. Πηγαίνετε μετά. Και ευχαριστούμε για τη χιλόπιτα. Τι έγινε, καλέ. Τι έγινε. Αφού με ξέρετε, λέει, δεν τα μπορώ εγώ αυτά. Είμαι στην Ελλάδα, σου έγινε για πρώτη σιγά μου. Και εσύ, ρε άνθρωπέ μου. Πάλι είναι τσιγάρα. Και εσύ, ρε άνθρωπέ μου, για να πας πίσω εκεί στη Δεσποινίδα Ανίτσα. Που λέω για εσένα. Και θα σου έγινε τη Δεσποινίδα Ανούλα. Να πάρει σιγά μου και μια πρώτη σιγά μου. Τώρα που λέω μέσα στα πράγματα. Τι να κάνουμε και ένα παιδάκι που να είναι δικό μας παπάρι εκεί. Που να είναι δικό μας παπάρι εκεί. Κι εγώ θα ήθελα ένα δικό μου παιδί. Μα έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Κοίτα, ποιος πρέπει να την προστατεύει. Κοίτα κι εσύ να το πάμε για τον εαυτό σου. Δεν τη θέλει την προστασία σου, αυτό είναι. Έχει δίκιο για πρώτη φορά. Ναι, τώρα εσύ έχεις την ευτυχία στο πόδι σου και δεν θα μπορείς να ρίξεις το δικό. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει δικαιωθεί. Ελένη,
κινητήριο! Βοήθεια, βοήθεια! Κομμάτι παραπάνω βρήκε! Κομμάτι! Επίσης, δεν αδελεί μου! Είμαστε τόσο! Αγαπημένα! Έχετε ίδιο, γιατρέ μου. Αλήθεια, πώς το πήρε ο πατέρας, πώς το φέρατε? Που είπα, πως η κόρη μου πρέπει να παντρευτεί το συντομότερο. Που εξήγησε επιστημονικό και ορισμένη γυναική οργανισμή. Μόλις περάσει την κέντρη σύγκριση, αισθάνονται την ανάγκη του άρετο. Ω, ναι, έχετε δίκιο. Είναι επιστημονικότατο, επιστημονικότατο αυτό, ναι. Χαίρετε, κύριε Πιπία, θα να κάνω και άλλες επισκέψεις. Α, κατάλαβα, κατάλαβα, γιατί να πω. Έχετε να ρίξετε σήμερα ψάματα με τη σέσουλα, που λένε έτσι. Ένας γιατρός, αγαπητέ μου, μερικές φορές πρέπει να κρύβει την αλήθεια. Καλά τώρα, γιατρέ μου, και εσείς. Α, πειράζω. Ξέρω εγώ τι καλός γιατρός που είστε, δηλαδή. Δηλαδή, θυμάμαι και εκείνο τον καημένο που ήταν το σπίτι του πίσω εκεί στη γωνία, πίσω από το περίπτερο, ξέρετε με τα τσιγάρα. Θυμάμαι τον καημένο. Μπορώ να κάνω τα πάντα, πόδια, χέρια, κεφάλια, η μέση του, μέσα του, τα πάντα. Και πήγατε εσείς με μια, δυο, τρεις επισκέψεις και του δώσατε ένα, δύο, τρία φάρμακα και σε μια, δυο, τρεις μέρες σηκώθηκε και πέθανε. Έρθει κύριε Πιπί. Ένα πάντα να πάρεις εδώ. Και το σπουδαιότερο, ένα δανεικό τσιγαράκι. Δεν καπνίζω κύριε. Και εμείς τη φταίμε. Κοντάψε το να πάρεις το καλό. Κύριε, έφυγε ο γιατρός. Ναι, έφυγε. Τι σου είπε? Πριν από αυτά που λένε οι γιατροί, πήγανε μία, λέει, ήταν ένα κακό όνειρο, λέει, ήταν μόνο που πρέπει δηλαδή να κουβατέψουμε την ανάγκη ενός άρρωστος. Και εμένα έτσι μου είπε, αλλά δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Για να κάνει κάτι τέτοιο ενώ σημαίνει ότι κάτι σε βαράσε. Τα σκέφτεσαι κανένα. Αλλά πάλι ποιον, αυτή δεν βγαίνει καθόλου έξω από το σπίτι. Καλά τώρα και εσύ κοιμότανε. Αυτά τα πράγματα δηλαδή πρέπει να βγεις από το σπίτι για να κάνεις. Δηλαδή είμαστε να δει τι κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν άντες. Τι κυκλοφορούν, κατσαρίδες. Καλά και πώς δεν μου τα δε μέσα. Καλά τώρα και εσύ. Ένα κορίτσι αυτά τα πράγματα δεν τα λέει ποτέ στον πατέρα. Όπως και ένα γόρι δεν τα λέει ποτέ στη μητέρα του, τα λέει πάντα στον πατέρα. Και ένα κορίτσι δεν τα λέει ποτέ στον πατέρα του, τα λέει πάντα στη μητέρα του. Δηλαδή θυμάμαι και από μένα. Όταν πήγα 16 χρονών, έπιασα τον πατέρα μου και του είπα: «Πατέρα, έχω την ανάγκη για έναν άρρωστο. Για μια γυναίκα, δηλαδή». Τι σου είπα αυτό? Πρέπει να δεις τα σακίδια πανόπλου που λέει: «Θες και άρρωστο, τι μου το λείπεις τώρα». Και έγινε αυτό. Πατέρα, καλά, εμένα με συγχωρείς, πρέπει να πηγαίνω. Ω, να πάτε να κάνω. Και πώς να πάω, δεν είναι. Όχι, τη δουλειά, να πάτε να πάτε. Όχι, δεν πηγαίνει μετά. Όχι, να πάτε. Όχι, να πάτε, έμει πάτε. Τι τύπον γιατρός είσαι εσύ εδώ, καλή δεν τύπον γιατρός. Θα στα πω εγώ μετά στο σπίτι. Εμένα είναι συγχωρείτε, πρέπει να πηγαίνω. Μην ξεχάσετε να τους βράσετε τα βουλάκια. Ναι, ναι, μην είναι δύσκολο. Τα βουλάκια θα τους τα βράσω. Και τσιγάρα, γιατί ξεμείναμε. Χαίρετε κύριε Νότα. Χαίρετε, χαίρετε. Έχετε ο Λεγάνο, λεγάμενο σέντρο. Καλημέρα. Χαίρετε κύριε. Χαίρετε. Καλά, κύριε Πιπί. Το άκουσα. Μήπως μάθατε λίγο γιατρό? Να πάτε να το ρωτήσετε, να σας πει ο ίδιος. Μήπως με ζήτησε αλλουλά. Το έχω ψηφιστεί. Αν δεν σε έγραφε ένα σημείωμα, θα το στο πήρατε. Μπορεί. Είμαι αντιλήφθος. Και βέβαια όχι. Πάντως αυτό που κάνατε, κύριε Αλεξίου, ήταν μεγάλη ατυχία. Να σε φιλήσω, άντρα μου. Μπράβο, κύριε Πιμπί. Είναι τόσο άντρα. Ναι, καλά, καλά. Δεν με ξέρετε τώρα εμένα. Εγώ είμαι άντρας, εγώ ο Πιμπί. Άντε, σας πείτε σας γρήγορα. Εσύ μέσα με το παιδί. Τελειώντε, μέσα, τελειώντε. Γιατί συγχωρείτε να σπίξαν όλα. Πηγαίνετε μέσα να ξαπλώσετε έτσι που για τον όνομα. Είμαι καλύτερα, κύριε Πίτερ. Πού είναι ο πατέρας? Ο πατέρας σας. Ο πατήρ έχει πάει να τηλεφωνήσει βέβαια. Στο περίπτωρο γιατί δεν τα ξέρετε. Πάλι αφήνει τις δουλειές του για μένα. Τι είπε ο γιατρός, κύριε Πίτερ? Τίποτα. Τι να πει ο γιατρός, δεν σπίξαν όλα. Ήταν όλα ένα κακό όνειρο και τίποτα άλλο. Ναι. Βλέπω λουλού. Ποιος τα άκουσε? Καλά τώρα ποιος έφερε τα λουλούδια. Είμαστε τόσοι αμήλυτες πιξανλά. Σας αγαπάμε πολύ, τόσοι άνθρωποι που σας αγαπάμε. Σας αγαπάει η Δεσποινίτσα, η γυναίκα μου, η γυναίκα του ζωγράφου δηλαδή, βέβαια. Οι υπόλοιποι γείτονες, η κατσίκα και οι φίλες στο ζωγράφο. Εσείς δηλαδή. Καμούλα δεν βάζει, γιατί σηκώθηκε. Είμαι καλύτερα, πατέρα. Ο κύριος Πίπης μου θα τέσσερα. Εγώ τις κατάω όσο το φτιάχνω.
Εγώ να πηγαίνω στη μήνυα ιερά. Όχι κύριε Φίλη, κάτσε. Μπορεί μπροστά σου να πάρει θάρρος η Ανούλα και να το πει και σε μένα τι έγινε. Γιατί το λες αυτό, καλό πατέρα? Βρε παιδάκι μου, για να κάνεις ένα τέτοιο πράγμα σημαίνει ότι κάτι σοβαρό κρύβεις από τον πατέρα. Εγώ πήρα τηλέφωνο του γιατρού και μου είπε ότι πρέπει να πατέρα και ότι συμφωνείς και εσύ μαζί. Είναι αλήθεια? Ναι πατέρα. Ναι πατέρα, πως δεν θέλεις να μαθήσεις, ε? Δεν είναι έτσι. Ναι. Αυτή είναι η μοίρα των γονιών, να μένουν μονάχοι κύριε. Ναι, αυτή είναι η μοίρα των γονιών, έχετε δίκιο, να μένουν μονάχοι. Δηλαδή ξέρω κι εγώ από το παιδί μου, μωρό είναι ακόμα, αλλά του σκάει κάθε μέρα από το παράδειγμα. Το ξαναμαζεύει, λέει, το ξανασκάει. Αυτή είναι η μοίρα, κύριε, είμαστε για τα δικαιωμένη. Καλά, και εσύ παιδί μου, έχεις κανένα στο νόσο τώρα που μιλάς? Βέβαια, πατέρα. Το ξέρω εγώ. Βέβαια το ξέρεις. Έχω κανένα γνωστό που να μην το ξέρεις εσύ. Ποιος είναι. Μήπως είναι ο κύριος Νίκος ο καινούριος? Όχι, δεν είναι αυτός. Όχι αυτός. Μήπως είναι ο Τάσος? Το βρήκε. Ο Τάσος. Ναι, ο Τάσος είναι. Τι να σου πω παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι καλύτερα έτσι πατέρα. Θα μένουμε όλοι μαζί. Μια σου πω παιδί μου, δεν ξέρω, κάνουμε τι θέλουμε. Θα πηγαίνουμε και στο εξωτερικό μας καλοκαίρι. Καλά, όσο και το εξωτερικό και για τις εκδρομές, μην ανησυχείτε. Εγώ βάζω το εξωτερικό, ναι. Και έχω πάρει 52.000 από ένα και κάνω μια μεγάλη δουλειά, βέβαια. Και χτίζω τα πετάω αυτές τις μέρες, αλλά τις χωρώνεις. Μεγάλη δουλειά, κύριε Πίκου, ναι. Ναι, σας είπα, αλλά όχι με τον Αμερικάνο, αλλά πολύ μεγάλη δουλειά. Βέβαια, με Αμερικάνο εγώ δεν ξέρω καν δουλειά. Με κοροϊδεύσε ο παλιάνθρωπος, δεν είναι άνθρωποι Αμερικάνοι, παιδάκι μου. Και η καινούργια δουλειά είναι με ένα Ρώσο. Καλά και εσύ, παιδάκι. Μιλά, άσε το τάσο. Δες, κοιτάξτε τι μιλήσει. Θα μιλήσει, θα συμφωνήσετε πότε. Και τι κάνεις που δεν ξέρεις? Αφού γιατί και σου ζητήσει το χέρι μου, είσαι το αρνί. Γιατί δεν μου το είπε? Ενά, παιδάκι μου, ήθελα πρώτα να είναι καλός. Ήθελα να διαλέξει μόνο σου το άνθρωπο, παιδάκι. Είναι να φάνταστο το έργο, παιδάκι μου, ότι ήθελε το τάσο και ότι θα έπαιρνε φαρμάκι για το τάσο. Ανόητα που τα νιάτε, κύριε. Ναι, ανόητα τα νιάτα. Δηλαδή, θυμάμαι και αυτό μου, εγώ, όταν ήμουν 16 χρονών, πήγα αυτό το νησό τρεις φορές. Γιατί? Ήθελα να παίξω στο σινεμά, καλά τώρα, μεγάλο ταλέντο. Αλλά δεν μάθω. Τι δικαίω σου? Όχι, κύριε Κίμ, τώρα, ο Φίλ, ο παραγωγός, ο Φίνος, από τη Φίνος Φίλ. Δεν μάθω, Φίνος. Δηλαδή, έπαιρνα μέσα, με ξανά πέντε γιόξο, δεν μάθω. Πήγαινε τώρα την τηλεφώνηση στη δουλειά σου. Πού να πάω, παιδάκι μου, όχι, δεν γίνεται. Όχι, να πάτε να πάτε. Πήγαινε, είναι ο κύριος Πίκρης μαζί. Δεν μπορώ να σε αφήσω μόνος, όχι, δεν γίνεται. Δεν κάνω να αφήνω τις κυρίες. Δεν μπορώ. Όχι, να πάτε στην πλάση, να τις βράσω εγώ, να πλάκε τις τακτικά και έτσι κάνω, ξέρω. Άμα είναι έτσι, να πάω στην πλάτη, να προλάβω τις κυρίες. Ναι, να πάτε, θα τις βράσω εγώ μαζί με την κυρία, ναι, να πάτε. Κύριε Πίκρη, θα σας πω κάτι ιδιαίτερο. Έλατε. Σε αναμονή. Μπορείτε να κλείσετε λίγο τα αυτιά σας. Μην το λες, αφού σου λέω ιδιαιτέρω. Γι' αυτό τους έχεις αυτιά. Κύριε Πίκ, κάνε μου μια χάρη, να την προσέχεις. Καλά είπα τώρα, κύριε Πάντα, θα την προσέχω. Τσιγάρα να μας φέρνετε και να την προσέχω και να μου λάγεις, θα τις τα βράζω και τις αυτιά. Γεια σας. Να πάτε. Τσιγάρα να μας φέρνετε. Πώς αισθάνεστε, κύριε Σαμπλά? Είμαι καλύτερα. Τον είδατε. Ναι, το είδα το καθήκη, το θράσο, να με δολοδοκίσει και με τσιγάρο. Αλλά εγώ αρνήθηκα. Ναι, βέβαια. Είπα να το πιάσω το παιδί, να το κάνω σαμά, να το γραφήσω πάνω. Πώς ήταν? Πώς να έλεγες, αυλακωμένος ήταν και αυτός, δε. Θέλω μια χάρη. Θέλω να τον δω. Όχι, αυτό αποκλείεται. Είμαι κάθετος αυτό το πράγμα, αποκλείεται, δε, με τίποτα. Σας παρακαλώ. Ας είναι. Εσύ, έφυγα έξω ρε εσύ. Δεν με αναφυνάστε. Εσύ έφυγα έξω. Λοιπόν, κοίτα, μόνη της μέσα. Μα βάζ άλλο, έβε, ή μάλλον περίπου. Εσύ πήγες άλλο, μπορεί να περάσει ο κύριος. Περάστε. Πού πας, μέσα με άρρωστο άνθρωπο. Πήρες το τσιγάρο και πήγες. Πέρα το άλλο ζωήσω. Άντε, τσιγάρα και αγγίζει, ποιος καπνίζει. Εσύ τι κάνεις εδώ, και αυτή γιατί μπροστά. Συμφωνία, κατάσταση. Ή στον άντρε σου. Όχι. Μα νόμιζα πως εσύ με φώναξες. Ναι, για να σε δω μια τελευταία φορά. Γιατί για τελευταία, τι πρόκειται να κάνεις? Καμιά καινούργια νοησία, βάλει. Όχι, Νίκ, παντρεύω.
αυτό. Αυτό το ξέρω. Πού τη είπαν οι κιόλας? Δεν μου το είπαν εδώ. Στη Μητρόπολη το είπαν. Πήρα να βάλω το τρία να τσάτι. Στη Μητρόπολη. Ναι. Και τη σπίτι. Νίκο, δεν γίνεται. Το κάνεις επειδή με λυπάς. Με τέτοια μάσα, με τέτοια μάτια δεν είσαι και πολύ και δίκουση. Και με λύπη. Η Μελίτα έφυγε για πάντα. Ναι, αλλά μπορεί να ξανάρθει. Στην Ελλάδα ίσως. Σε μένα όμως ποτέ ξανά. Είχε δίκιο τελικά, ήταν ένα καπρίτσιο. Η άρνησή τη μου είχε πληγώσει τον εγωισμό, τίποτε άλλο. Και ο Τάσος, πού φέρθηκε τόσο καλά. Ο Τάσος, επειδή σου φέρθηκε καλά ο Τάσος, πρέπει να θυσιάσει τη ζωή σου. Και τι θα πω. Αυτό να σου σε μένα. Πάω τώρα και δεν πηγαίνω. Και τι θα πω στον πατέρα. Στον Τάσο. Στον κύριο Πίτρο. Δεν ακούω τίποτα. Δες να βλέπεις. Πάμε να δούμε. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Εσύ τι άνοιξες το στόμα σε γάλος μου και μπήκες από πίσω μου δηλαδή. Άντε μέσα με το παιδί. Εμείς δεν έχουμε σάκι σε έξι πίσω όλα. Μάικ. Καλά θα το σκίσω να πάμε μου στα μάνα να σου γραφίζω πάνω του. Όχι, όχι. Ήταν τόσο ωραία. Ωραία. Ρε Πίπι. Αυτός φωνάζει. Θα το κάνω δηλαδή ένα με το πάνω μου. Είναι φοβερό, ρε. Πηγαίνετε και κάτω της εσπί. Ό,τι μου πει να κάνω. Αν μ' αγαπάτε. Ρε Πίπι! Ω, ναι, σε περίπτερο πήγα, ναι. Σε περίπτερο και έχει πολύ εμπόρευμα. Και ναι, αν νομίζω ότι θα με δωροδοκίσετε με αυτόν τον τρόπο, κάνετε μεγάλο λάθος, κάνετε, ναι. Μεγάλο, εντάξει. Εγώ ένα τσιγαράκι να πάρω, επειδή είναι η μάρκα μου δηλαδή και να τα μαζέψω να τα παίρνω για το σπίτι. Δεν την αγαπάτε, πες πω εσένα όλα. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει κύριε. Πώς δεν με ενδιαφέρει, αφού πρόκειται να γίνει γυναίκα. Αφού είπαμε κύριε, δεν σας στέλνουμε. Ναι όμως, εδώ τα χαρτιά άλλα λένε. Ποια χαρτιά κύριε, σας είπα, μια άδεια γάμου. Είναι σύμφωνη και είναι σπίτι σαν όλα αυτό το πράγμα. Ναι κύριε. Τότε τι να κάνουμε, εντάξει. Καλά και με τον Τάσο, άνθρωπο, τι να κάνουμε τώρα. Τάσο, Τάσο. Τον Τάσο πρέπει να καταλάβει και άσο για μόνο. Α, καλά το βρίσκω τώρα. Αυτό είναι ζώο. Δεν πρέπει να φύγει ποτέ. Καλά. Επειδή πήγε πίσω εκεί, δηλαδή στην εσπίδα, τα τσιγαράκια δικά μου. Και πήγε και ήταν θάλασσα και πολλά νερά. Και καθώ ήταν νερά και πολλή θάλασσα και νερά. Όχι, εσύ το βρίσκω. Τα νεράκια μπλα 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 και πηγαίνετε μέσα εσείς να πάρω εγώ τα τσιγαράκια, θα στα καμίσω όλα έτσι. Πήγαινε τσιγάρα να πω. Ελέ! Έλα εδώ. Θέλω εγώ το κάτω. Τρέξα μου το χέρι. Γιατί? Τι σε είναι εσένα τι θέλω εγώ το κάτω. Το κάτω. Γίτσα! Δεσπίνεις γίτσα! Ορίστε. Μέσα, μέσα. Ξέρετε κύριε Πίπι! Εσύ κάνετε εδώ, τι θέλετε. Δεν φεύγουμε. Έχει πάρα πολύ ζεστή μέσα. Καμίνι είναι. Ναι, αυτό. Τα καμίνι είναι, ναι. Πολύ ζεστά. Πάρα πολύ ζεστά. Πηγαίνετε μέσα να κάνετε ένα πάλι. Ωραία ιδέα. Θα βγάλω τη σκάφη. Και εγώ πήγα και νομίζω σαπούνι και το άλλο. Ναι, το σαπούνι, να πάτε να κάνετε πάλι. Να νομιστείτε, να βρείτε κιόλα σα τα ρούχα. Να πάρουμε και πάλι. Ναι, να πάτε και άντε, πάμε και εμείς να πληκτούμε. Να λουστούμε! Να γίνουμε όμορφοι. Για άλλο! Σωστά. Έχει να γίνει πολύ όμορφο. Αυτό είναι. Πολύ ωραία. Ωραία. Να πετάω να βάλω να γίνεται ένα χαμός που είναι να κατάει. Τα νερά είναι... Σε τι είπατε! Εγώ πήγα για τη σύνδεση. Η σύνδεση με τα νερά. Εγώ είμαι εδώ! Τόσο σημαντικό είναι σκέφτες! Εγώ είμαι εδώ! Εγώ είμαι εδώ! Εγώ είμαι εδώ! Εγώ είμαι εδώ! Είναι όλα έτοιμα! Δεν θα μπορεί να στο σπίτι, ρε! Εγώ ναι, για τη σύνδεση, για τα νερά. Αυτή τη δουλειά έκανε εκεί μέσα! Όχι, πήγα, τα νερά, ρε! Δεν φταίω εγώ για τους σωρίδες και τα νερά. Σα με τρέπεσαι, ρε!
Τέλος πάντων. Για δηλώμε. Τάσο, πρέπει να μιλήσει στη Δεσποινίδα. Ανούλα, συγγνώμη. Αλλά έχω δώσει το λόγο σε άλλη κοπέλα. Τέλος πάντων, έχει δώσει το λόγο του σε άλλη κοπέλα που λέτε. Τι να κάνουμε, ήρθαμε να σε επιστρέψουμε το χέρι που σας ζητήσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού πήγε το παιδί, τα έκανε θάλασσα πίσω εκεί στη Δεσποινίδα Νίτσα που πήγε να φτιάξει καρτερά. Επειδή ήταν η δουλειά του Δευτέρου που τα έκανε θάλασσα, δηλαδή καταλάβατε. Δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ έτσι όπως τα είπα. Και είμαι τίμιος που αμάρε. Καλά, έχει κουάρι μου. Μην ανησυχείς. Από εμένα είσαι ελεύθερος. Έλα, έλα, ελεύθερος, ελεύθερος. Άντε, άντε, έξω, έξω. Έξω από το κύριο σπίτι. Παλιό κύριο, δεν είναι αυτός άνθρωπος. Πολύ κύριος, παλιό κύριο, τέτοιο παλιό κύριο. Γαϊδούρε, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Παλιό κύριο, ναι. Δηλαδή, καλύτερα που να είναι στο πράγμα. Αυτόν τον παλιό γιστό ποτέ δεν πήγε να γίνει καθόλου. Αλλά εσύ χωρίς, τι θα πω γίνει. Στην στιγμή είναι καλά. Μην ανησυχείς, δεν θα μείνω και στο ράφι. Πάμε να σου πάνε να θα είναι ευχής. Να πάτε, δεν μπορώ να σε κάνεις αυτή. Άντε, δεν θα προλάβω. Ναι, ναι, προλαβαίνω στο τσάκι. Τα χαρακτά. Τι είναι αυτή. Πώς θα πω εδώ τι σημαίνει. Αργήσατε και είχαμε να σα πάρουμε. Είδαμε ανοιχτά και λιγάκι. Έπρεπε να είστε κοντά το σημαίνει. Σε μισή ώρα αρχίζει το πρόγραμμα. Πού είναι ο Τόνις, το αρχιστικό. Δεν ήρθε. Όχι. Και τώρα πώ θα γίνει το τουέλ. Χωρίς τον Παρθενέα. Ξέρω. Πω πολλά χτάρα. Εσύ πήγαινε να κρυφτείς. Σου φέρανε τα ρούχα από τη μοδίστρα. Thank you.
Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, πηγαίνετε μέσα, είμαστε στη νίτσα, συσβιέρετε με το τρίτο σύμβολο, έτσι. Εντάξει. Μπράβο! Μη πάρτε τα ξέγερα, μην. Να σβήσω και να σβήσω και να Thank you.